Είμαστε όλοι εδώ, όλοι εμείς που δώσαμε τη μάχη σώμα με σώμα, με τη φωτιά, για να σώσουμε ό,τι μπορούμε από τα σπίτια μας, τα χωράφια μας, τη ζωή μας. Όλος ο λαός της Βόρειας Εύβοιας, ρετσινάδες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μικροί επαγγελματίες, εργαζόμενοι, είμαστε εδώ με τα σωματεία μας, τους συλλόγους μας, τις επιτροπές μας. Σήμερα εδώ ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει εδώ. Βρίσκονται μαζί μας στον τόπο μας. Έχουν κάνει δική τους υπόθεση τον αγώνα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνετε δύναμη, κουράγιο, αντοχή. Σήμερα μέσα στη Μαυρίλα που άφησε η πυρκαγιά ανθίζει η αλληλεγγύη, η διεκδίκηση, ο αγώνας για να ζήσουμε στον τόπο μας. Εμείς σώσαμε ό,τι σώθηκε. Εμείς θα καταφέρουμε με τον αγώνα μας να ξαναφτιάξουμε τον τόπο μας. Οργανωμένοι, ενωμένοι, όπως ήδη κάνουμε. Έχουμε ήδη γίνει πάνω από 15 επιτροπές στα χωριά και συνεχίζουμε. Έχουμε στόχο και θα τα καταφέρουμε. Να γίνουμε επιτροπές παντού. Κανένα χωριό χωρίς οργάνωση. Κανένας μόνος του. Τόσες μέρες έχουμε αποδείξει τι σημαίνει ένας για όλους και όλοι για έναν. Καταγράφοντας τις ανάγκες σε κάθε χωριό, οργανώνοντας στοχευμένα τη βοήθεια και την αλληλεγγύη στον καθέναν και την καθεμία, αποκομονώνοντας κερδοσκόπους, τροκτικά που νομίζουν ότι θα πατήσουν πάνω στην ανάγκη μας, για να φτάσουν τρόφιμα σε κάθε σπίτι, ζωοτροφή σε κάθε κτηνοτρόφο, ζάχαρη σε κάθε μελισσοκόμο. Όπως κάθε μέρα φτάνει το φαΐ στο στέκι μας, που ετοιμάζουν με φροντίδα οι γυναίκες της περιοχής για να μοιράσουμε σε όλους. Διεκδικούμε 100% αποζημίωση από το πρώτο και για κάθε ζώο, ελιά, αγροτικό μηχάνημα, μελίσι, αποθήκη. Μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο, το Σωματείο των Ρετσινάδων, όλοι μαζί χτίζουμε μέρα με τη μέρα τείχος διεκδίκησης, αγώνα ελπίδας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Τόσες μέρες έχουμε μαζί μας το λαό όλης Ελλάδας. Παίρνουμε δύναμη από τα καραβάνια αλληλεγγύης που μας στέλνουν κάθε μέρα τρόφιμα, ζωοτροφές, ήδη ανάγκης. Μας δίνουν κουράγιο τα μηνύματά τους, η στήριξη που δίνουν στον αγώνα μας με κάθε τρόπο. Συνεχίζουμε αποφασιστικά, ενωμένοι όλοι μαζί. Το ξέρουμε ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας και δρόμο. Κυβέρνηση, περιφερειακές και τοπικές αρχές μας άφησαν στο έλεος του Θεού 9 ημέρες να παλεύουμε με τις φλόγες. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Το ξέρουμε ότι μόλις σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας θα μας αφήσουν πάλι μόνους στον καμένο τόπο. Έχουμε όμως έναν τον άλλον. Είμαστε αποφασισμένοι να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί μέχρι να τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η δύναμή μας. Ο αγώνας, η οργάνωση, η ενότητα. Θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Thank you.